Και πάλι στις πράξεις των Αποστόλων και στην απολογία που έδωσε ο Απόστολος Στέφανος μπροστά στους Εβραίους που τον δίκαζαν, γιατί ήταν Απόστολος και Χριστιανός μάλλον. Ένα κομμάτι από την απολογία του θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε. Και πληρωθέντων ετών 70, όφθη αυτό, με συγχωρείτε, πληρωθέντων ετών 40, όφθη αυτό εν τη ερήμο του όρου Σινά, άγγελος Κυρίου ευλογή πυρός βάτου. Όταν ο Μωυσής έφυγε από την Αίγυπτο, και πέρασαν περίπου, λέει, 40 χρόνια από την εποχή που χτύπησε έναν Αιγύπτιο και το σκότωσε, και κάποια άλλη στιγμή όταν συνέβη παρόμοιο γεγονός μεταξύ δύο Εβραίων και πάλι παρενέβη Μωυσής, άκουσε από τον Εβραίο τον ένα να του λέει, γιατί ανακατέβεσαι, μήπως θες να με σκοτώσεις όπως σκότωσες τον Αιγύπτιο. Και από τότε, λέει, μέχρι το γεγονός που θα διαβάσουμε, πέρασαν 40 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, στα 40 χρόνια ακριβώς βρέθηκε στο όρος Σινά. Και όφθη αυτό εν διορίμο του όρου Σινά, στην έρημο του όρου Σινά, παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου ευλογή πυρός βάτου. Αυτά τα λέει ο Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος σαν απολογία, αλλά ανάμεσα και σε άλλα. Εμείς το κομμάτι παίρνουμε εκείνο για να το δούμε και να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει στη Γραφή κομμάτι που να μην είναι γεμάτο από μεγαλείο. Αλλιώς εγώ το βλέπω, αλλιώς εσύ, αλλιώς ένας Άγιος στο πλήρωμά του και στη μεγαλειότητά του. Έτσι. Δεν μπορεί τα μάτια να βλέπουν όλα το ίδιο, τα ανθρώπινα. Και αλλιώς θα το δει ένας αδιάφορος. Ο αδιάφορος θα πει άσε μίσυχο. Ο ενδιαφερόμενος θα προσπαθήσει να καταλάβει από αυτά και ο προχωρημένος θα καταλάβει περισσότερο και ο Άγιος ακόμη περισσότερο. Πάει κατά αναλογία. Λοιπόν, στο Σινά λοιπόν, στην έρημο, του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός βάτου, λέει. Είδε προφανώς το γεγονός που όλοι γνωρίζουμε, μία βάτο να καίγε, να φλέγεται μέσα στη φλόγα, αλλά να μην
καίγεται. Φλεγόταν μεν, θε γεγόταν όμως. Άμα θα δούμε δεξιά, πως μπαίνουν στο ιερό ορισμένους ναούς που ονομάζεται σκευοφυλάκιο και έχει στο βάθος στη κόχη εικόνα, αυτή την εικόνα έχει τον Μωυσή να καίγεται, να βλέπει να καίγεται η βάτος αλλά να μην φλέγεται, ή θα έχει την Παναγία μες στη φλόγα αλλά να μην καίγεται, ή το ένα ή το άλλο. Χρησιμοποιούν οι πατέρες αυτή την εικόνα για να αποδώσουν την άλλη πραγματικότητα, ότι η Παναγία συμβολίζεται με τη βάτο. Η Παναγία συμβολίζεται με τη βάτο που δέχθηκε ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας. Όπως θα πούμε, ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας. Που λέει ο Δαβίδ ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων. Είναι πυρ ο Θεός καταναλίσκων. Ξέρετε τι σημαίνει καταναλίσκων? Που καίει και δεν αφήνει τίποτα. Πώς λέμε κατανάλωση, εδώ λέει καίει αλλά δεν αφήνει τίποτα. Και η Παναγία μας λοιπόν σαν βάτος δέχθηκε το πυρ της θεότητος, ολόκληρης θεότητος, και δεν κάηκε. Η Παναγία, για να το πάμε αλλιώς, ανάποδα, οι Άγιοι της Πέδας, συγκρινόμενοι με την Παναγία, ως απέχει ο ουρανός από τη γη στην καθαρότητα. Δεν υπάρχει όν που να είναι ολοκάθαρο και να πλησιάσει την Παναγία στην καθαρότητα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, η Παναγία μας, επειδή το καθαρό, η Παναγία δέχεται το καθαρό, αυτό που λέμε φωτιά της θεότητας, δεν κάνει, οι καθαροί δεν καίγονται από τη φωτιά. Απόδειξη, είπα, οι άγιοι της Πέδας που ρίχτηκαν στο καμίνι της φωτιάς, επειδή ήταν καθαροί, αυτό το ανθρώπινο επικής στοιχείο, η φωτιά, δεν τους έκαψε. Επαναλαμβάνω, ο Μωυσής μπήκε στη φωτιά αυτή, αλλά του είπε προηγουμένως, τι του είπε Σταύρο, βγάλε το υπόδημα από τα πόδια σου και μετά πάτησε μέσα. Ότι η Αγία... Μήπως ξέρεις να μας πεις γιατί το είπε? Ποιο? Γιατί το ζήτησε αυτό ο Θεός. Γιατί είναι Αγία Αγία εστί. Ναι. Αφού ήταν ο Θεός, μπορεί να μην είναι Αγία Αγία. Αλλά υπάρχει κάποιος λόγος που υπόθηκε εκείνο το πράγμα. Λέει, βγάλ' το υπόδημα. Άφησε τον εαυτό σου τον κοσμικό και έλα καθαρός από φρονήματα για να συνομιλήσεις μαζί μου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, το λέει ο Λαζιανσινός, λέει καθαρταίων δι τον άνθρωπο, καθαρταίων, θα το εξηγήσω, καθαρταίων πρέπει να καθαριστεί ο άνθρωπος πρώτα και ήταν και έπειτα το Θεό προσομιλητέων και έπειτα μίλα με το Θεό. Καθαρταίων πρέπει να καθαριστεί τον άνθρωπο, ο άνθρωπος από τα εντός του, την ψυχή του, και μετά να μιλάει, να μιλήσει με τον Θεό. Λοιπόν, του είπε, βγάλ' το, τα συμβολικά, βγάλ' το υπόδημα των ποδών σου.
που του σαν του λέει, άφησε τον παλιό εαυτό σου και έλα τώρα να τα πούμε, του λέει, να μιλήσουμε μαζί. Πάντοτε λέει, γέροντα μια καλόγρια, δώστε μου συμβουλές, νουθεσίες, όταν πρόκειται να προσευχηθώ, τι πρέπει να κάνω για να μπω στο κυρίο θέμα που λέγεται προσευχή. Και εκεί συμβουλεύει ο γέροντας, γιατί είπαμε πρώτα να καθαριστούμε. Και εκεί συμβουλεύει, θα μελετάς εγγραφή, θα διαβάσεις ψαλτήρι, και αυτό η Εκκλησία μας έχει πρωί-πρωί αυτά τα πράγματα. Για να μας οδηγήσει μέσα στη λειτουργία, στο μεγαλείο, της μεταβολής του σώματος, του άρτου σε σώμα και του ίνου σε αίμα. Το πρωί έχει τα ανθρωπάρια, έχει ψαλτήρια, ώστε ο άνθρωπος να καθαριστεί. Καθαρίζεται ο άνθρωπος. Έχει και Ευαγγέλιο πρωί-πρωί. Mm. Το Αθηνό Ευαγγέλιο που λένε οι πατέρες ότι όταν μελετάς γραφή γίνεται καθαρμός στην ψυχή σου, γιατί είναι δύναμη Θεού. Λέει, μάχαιρα, χθες το έλεγε αυτό, Απόστολος. Και τη μάχαιρα του πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο εστί ρήμα Θεού. Λέει, ο λόγος του Θεού είναι μαχαίρι. Πνευματικό, μάχαιρα του πνεύματος. Είναι ο λόγος που εμείς διαβάζουμε τώρα. Και αυτό γίνεται και τώρα. Αοράτος, χωρίς να καταλαβαίνουμε. Αφού μελετούμε λόγο Θεού, αοράτος περνάει μαχαίρι, κόβει το κακό. Για να μπορούμε να περάσει κάτι μέσα μας σε κάποιο καθαρό τόπο. Η Εκκλησία μας δεν λέει τυχαία, όταν ο Χριστός γεννήθηκε, έψαξε λέει, και ουκίν τόπος, εδώ καταλήματι, δεν βρήκε τόπο για να γεννηθεί ο Χριστός, αυτά, δεν βρήκε τόπο, έρχεται και εδώ, θες να γεννηθεί ο Χριστός μετά από αυτά που ακούμε, καθάρισε τον τόπο σου, φτιάξε το κατάλημα να περάσει ο λόγος του Θεού μέσα σου. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί έρχεσαι ξύλο και φέρνει του βάρη. Αυτό λέει, αυτό λένε οι γραφές. Του λέει του Αιθίωπα ο Φίλιππος ο Απόστολος που ανέβηκε στο αμάξι επάνω. Το είδε να διαβάζει την Αγία Γραφή, καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις. Άρα γε γινώσκεις, καταλαβαίνεις, αναγυρώσκεις, αυτά που διαβάζεις. Και το απάντησε, πώς είναι δυνατόν να καταλαβαίνω αυτά που διαβάζω, αν δεν υπάρχει εκείνος που θα με το εξηγήσει. Λοιπόν, σε εμάς υπάρχουν όλα, και εκείνος που τα εξηγεί και εκείνος που φωτίζει και καθαρίζει. Ο λόγος του Θεού καθαρίζει. Επομένως, το πυρ των καταναλίσκων και τώρα η ενεργία είναι σε εμάς. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, ανάφηνε ο Θεός να δούμε στην πραγματικότητα τι κάνει ο Θεός μέσα μας ή τι είναι αυτό που εμείς μελετάμε τώρα, δεν θα τα κάνουμε, αλλά επειδή είναι φιλέσπλανος, τα κάνει όλα μόνος του και αφήνει το καλό μέσα για να γίνεται όπως πρέπει το καλό. Αλλιώς, γιατί χωρίς το πύρ το καταναλίσκο δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και η προσευχή πέφτει στο κενό. Χωρίς ακριβώς αυτή την επεξεργασία που πρέπει να γίνεται για καθαρότητα. Άρα λοιπόν, βγάλε το υπόδημα των υποδημάτων σου. Το βγάζουμε, Κύριε, το υπόδημα, γιατί το θέλεις εσύ. Αλλά με τη δική σου βοήθεια. Μόνοι μας δεν μπορούμε να πετάξουμε τα βάρη από πάνω μας. Τα δημιουργήσαμε, γιατί πιστέψαμε ότι κάναμε καλό, αλλά για να φύγουμε χρειάζεται να πούμε, έλα εσύ, άρων των κλειών των βαρύν απ' εμού, των της αμαρτίας. Πάρε ο Κύριος το πλειό. Αλλά με τη δική μας συνείδηση ότι διαπράξαμε το κακό. Από μόνο του δεν θα φύγει ποτέ. Έτσι, χρειάζεται η συνείδησή μας και το βηματάκι μας. Λέει, ποιος μου το έλεγε χτες, ο Νεκτάριος έλεγε,
μπαμπά μου είπε ένας πνευματικός, ότι ο Θεός ζητάει να κάνουμε από τα 100 μόνο 2 βηματάκια, λέει, με τη δική μας πρόθεση. Τα υπόλοιπα 98 είναι δικά του. Έτσι, του είπε ένα πνευματικός, μάζει, δεν είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο Μωυσής διατάχθηκε και καταλάβαμε τώρα τι σημαίνει «βγάλε το υπόδειγμα, γίνουν καθαρός», είπε με άλλα λόγια. Έτσι δεν είναι. Αυτό γίνεται και μέχρι σήμερα στο όρο Σινά, ναι. Για να μπεις να προσκυνήσεις την Αγία Βάθο το Ακισάκι, πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Πουθενά άλλο δεν γίνεται αυτό. Συνεχίζεται αυτό. Ναι, αφού το είπε. Ναι, αλλιώς δεν μπορείς να πεις μέσα να προσκυνήσεις. Έτσι, έτσι. Ίσως από εκείνο έχουν πάρει και οι μαμεθανοί του. Ναι, ναι. Γιατί δάνεια τα έχουν κάνει. Ναι, ναι. Ό,τι έχουν δάνεια δεν είναι κάτω. Λοιπόν, και ο Μωυσής ειδών εθαύμαζε το όραμα. Όταν άκουσε τη φωνή, είδε τη φλόγα, είδε τη βάτω να φλέγεται και να μην γέγεται και να ακούει και τη φωνή, αγγέλου λέει. Έχουν πει και άλλη φορά, δεν είναι ο άγγελος, αλλά είναι η μία θεότητα. Ο άγγελος ήταν που είδε ο Μωυσής η μία θεότητα. Γιατί λέμε πιστεύω εσένα Θεό, που είναι τρία πρόσωπα όμως. Πατέρας, Υιός και Αγίος. Αυτό είδε στη βάτω. Είδε το όραμα γεμάτο μεγαλείο. Εθαύμαζε. Τώρα παιδί αυτό το εθαύμαζε δεν είναι αυτό που λέμε. Α, εμείς. Δεν μπορούμε εδώ να μπούμε στο μεγαλείο εκείνο που ένιωθε ο Μωυσής, που έβλεπε, που ζούσε. Λέει, απλώς η γραφή φτάνει να μας πει ότι θαύμαζε το όραμα, εκείνο που έβλεπε. Που ήταν ολοζώντανο. Δεν ήταν απλώς κάτι που το μυαλό, πέρασε από το μυαλό, σαν όνειρο. Ήταν μια πραγματικότητα. Άλλωστε εκεί είναι το σήμα. Όραμα, κάτι που εβίωνε, γεμάτο το είναι του και το έβλεπε και όχι μόνο το είναι τώρα και όλο το πληρούσε, γέμισε όλο το περιβάλλον που ζούσε. Εθαύμαζε λέει το όραμα. Προσερχομένου δε αυτού κατανοήσε, λέει, ενώ πλησίαζε για να το καταλάβει καλά, καταρχάς λέει το είδε και θαύμασε. Άστο εμείς όσο μπορούμε να καταλάβουμε και να θαυμάσουμε. Αλλά εκείνος λέει προχωρούσε για να καλοκαταλάβει, να κατανοήσει τι βλέπει και τι συμβαίνει και τι είναι αυτά που είναι μπροστά του. Γιατί βλέπετε, εκεί δεν φτάνει το μυαλό του ανθρώπινου. Δεν φτάνει. Πρέπει να τα κατανοεί εκείνος που έχει λάβει προηγουμένως τη δύναμη πριν, γιατί τα θεία γεγονότα, για να τα κατανοήσεις, πρέπει να σιωπήσει εδώ, να συγκετοιμάσει ο Θεός από πριν. Δεν αντέχονται, ρε παιδιά, με τίποτα τα θεία γεγονότα. Άρα λοιπόν, όταν πας εσύ με το μυαλό σου να καταλάβεις, θα καταλάβεις τα γράμματα που βλέπεις μόνο. Τι κρύβει λέξη από πίσω, τι μεγαλείο, τι ομορφιά και τη σοφία, είναι θέμα θείου φωτισμού πια. Θέμα θείου φωτισμού. Αυτό ισχύει για όλα τα γεγονότα. Λέει, έκανε λειτουργία ο Άγιος Ιάκωβος της Αλίκης και έβγαινε μετά και με ένα κυφτερό τον οδηγούσε Άγγελος Κύριος την ώρα που έβγαινε μετά Άγια. Και τι λέμε, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενοι. Λέει, τώρα άγγελοι λέει, είναι γύρω από τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον ιερέα που κουβαλάει το Άγιος. Αυτό λέει. Και εδώ το ίδιο συνέβαινε. Κύριο έβλεπε. Και επαναλαμβάνω την ίδια την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, πλησίαζε λέει για να κάνω καταλάβει και γέννητο φωνή Κυρίου προς αυτό. Και άκουσε τη φωνή του Κυρίου, του Θεού μας, της Αγίας Τριάδας. Εδώ βλέπετε είναι ανθρώπινα τα μέτρα. Για να καταλαβαίνουμε εμείς. Ανθρώπινα, δηλαδή άκουσε φωνή Κυρίου. Είδε όμως άγγελο Κύριο. Για να δω τι είναι και άκουσε τη φωνή. Αυτά είναι για μας να καταλαβαίνουμε τι είδε. Αλλά σε όλο το φάσμα της ομορφιάς,
και του συλλογισμού το έζησε ο Μωυσής το γεγονός αυτό. Ο δε Μωυσής ειδών, δεν το είπαμε και το πράγμα, και του Κυρίου άκουσε φωνή λέει, να του λέει «Εγώ ο Θεός τον Πατέρων σου, ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ». Αυτός είμαι του λέει, που έφερα στον κόσμο τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και Ιακώβ. Αυτοί οι Άγιοι Πατριάρχες, Πατριάρχες ήταν αυτοί, προηγήθηκαν από τον Μωυσή, έτσι, προηγήθηκαν αυτοί οι Άγιοι. Είναι κατά έναν τρόπο προπάτορες, πατριάρχοι. Και αναγνωρίζει ο Θεός ότι είναι οι προπάτορες του Ισραήλ αυτοί, αλλά και δικοί μας προπάτορες, αφού είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού προπάτορες. Προπαπούδες του Ιησού Χριστού. Άρα είναι και δικοί μας προπάτορες αυτοί. Γιατί το λέει εδώ με το στόμα του Αγίου Στέφανου και του ίδιου του Θεού λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Άρα ζουν οι πατέρες. Αφού ο Θεός είναι Θεός ζώντων, άρα είναι ζωή στην αγκαλιά του οι πατέρες. Έτσι είναι. Γιατί ο Θεός λέει, συνεχίζει καπολούκιος, ουκ έστι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Είναι Θεός ζώντων. Άρα στην αγκαλιά του είναι αυτή και είναι ζωντανή. Όσοι είναι εν χειρή Θεού, δεν αποθνίσκουν. Δεν αποθνίσκουν. Ας το πω ρε παιδιά άλλη μια φορά, ας το πω άλλη μια φορά. Εκείνο που ακούσατε, γιατί εμένα νιώθω όταν το σκέπτομαι, γιατί η πραγματικότητα, αυτό που είπαμε το ξαναπούμε, ο φυσικός, ο αθεΐζων, για πόσο διάστημα δεν ξέρω, έγινε νεκρός. Και τον εξετάζουν οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση και τον ρωτάνε. Τι έγινε, λέει, εγώ ένιωσα να βγαίνει η ψυχή μου, αλλά έβλεπα τι γινόταν κάτω. Έβγαινε και όταν έβγαινε η ψυχή δεν ήθελε να ξαναγυρίσει πάλι πίσω, με κανένα τρόπο. Και πού πήγες, αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν μου το λέει η γλώσσα, ούτε μου το πιάνει το μυαλό. Ναι. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι, εκεί που πήγα, εβίωνα μία απόλυτη ελευθερία που δεν υπάρχει στη γη, πουθενά στη γη, και μία απόλυτη αγάπη. Και όταν τελείωσε από Θεού εκείνο που ήταν εκεί και άρχισε η επιστροφή, δεν ήθελα να γυρίσω με κανέναν τρόπο πίσω. Όταν θυσίαζα να μπω στην ψυχή, δεν ήθελα να μπω στο σώμα, με κανέναν τρόπο. Αλλά όταν μπήκα και είδα στα λογικά μου, είπα, έως τώρα ήμουν αθεΐζων, μάθανε τα παιδιά γράμματα, όλο ψέματα από αυτά που είχα διαβάσει στα βιβλία, και από εδώ και πέρα άλλαξα γραμμή, πλέψω και διδάσκω την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Και πίστευα, πριν γνωρίσω τον Χριστό, ότι όλα όσα λέει η Εκκλησία είναι τον Παπάδο. Δεν είναι όμως έτσι, άλλη είναι αλήθεια, αυτή που είδα και που πήγα. Επαναλαμβανόμαστε, γιατί την αλήθεια, όπως είναι στο μεγαλείο της, είμαστε στην είδο Μωυσής, στο πρόσωπο του Θεού, στη Βάτα, θα τη δούμε και εμείς, άμα σ' αξιώσει ο Θεός. Και τότε η σύγκριση θα γίνεται τώρα, απλώς, μαθαίνουμε το όραμα για να ξέρουμε τι ακριβώς και τι βλέπουμε και τι μας ζητάει ο Θεός από εμάς. Έτσι δεν είναι. Αλλαγή λοιπόν ζητάει ο Θεός. Αλλαγή για να έχουμε παρέα μαζί Του. Γιατί χωρίς να ταιριάζουμε τα γνώτα, χωρίς να ταιριάζει η συμπεριφορά μας με το Θείο, δεν μπορούμε να έχουμε παρέα καμία με το Θεό. Η παρέα γίνεται όταν τα γνώτα ταιριάζουν. Πες μου ποιο φίλο έχεις, να σου πω ποιος είσαι. Έτσι, το λέω ο λαός πολύ καθαρά. Λοιπόν, ο φίλος μας είναι ο Κύριος
εμεί φίλοι μου είστε, το λέει. Σεις λέει είστε δικοί μου φίλοι. Εγώ εξέλεξα άμυνοι μας, λέει. Εγώ σας διάλεξα. Και όπου είμαι εγώ, λέει παρακάτω, όπου είμαι εγώ, και εσείς θα είστε μαζί μου. Αφού είστε φίλοι μου, πώς θα γίνει δηλαδή. Να το χωνέψουμε. Αυτό μας περιμένει, έστω και αν δεν αξίζουμε. Αρκεί να κάνουμε κάποιο βηματάκι μικρό. Λοιπόν, είπαμε ότι του είπε, βγάλ το υπόδημα, τα πόδια σου, ο τόπος είναι Άγιος. Και ερμηνεύσαμε και είπαμε, για να τελειώνουμε το κομμάτι εκείνο, είπαμε ότι χωρίς την καθαρότητα, σε Άγιο τόπο δεν πλησιάζουμε. Χρειάζεται προεργασία. Σίγουρα, εγώ αυτό καταλαβαίνω στον εαυτό μου. Όχι μόνο όταν πάω στην εκκλησία και την ημέρα, γιατί ξέρω ποιος είμαι. Παιδιά, ξέρω πόση λάσπη έχω μέσα μου. Δεν έχω λάσπη. Ένα σωρό λάσπη έχω. Λοιπόν, του λέω, επειδή έχω λάσπη, αξίωσέ με να μπω στο ναό σου, για να εσύ να μου κάνεις πάνω που δεν μπορώ εγώ. Εγώ μόνος μου τούτο γυρίζει στραβά. Πώς έλεγες Παΐσιος. Παΐσιε, στραβός είσαι και στραβός θα πεθάνεις, έλεγε στον αυτό δηλαδή Παΐσιος. Πώς το κάνω. Δεν λέει μέσα γραφή ότι ουδείς καθαρός από ρήπου. Το λέει. Κανένας δεν καθαρός από αμαρτία. Παρά μόνον σύ ο δυνάμενος. Έτσι λέει η γραφή. Είπε, δεν το πάμε και το πράγμα και προχωράμε παρακάτω. Και αφού τον καθάρισε ο Θεός και εισήλθε στη βάτο και συνομίλησε μαζί του, του έθεσε, του αναπέθεσε, το πω έτσι, μία ευθύνη μεγάλη. Μία ευθύνη μεγάλη. Τι του είπε. Είδον τη κάκωση του λαού μου. Έριξα ματιά στα παιδιά, στο λαό μου, το Ισραήλ δηλαδή. Συνεπώς, αυτό ανήκει σε εμάς, είμαστε ο νέος Ισραήλ. Είδα την κάπωση, είδα τις ταλαιπωρίες, είδα τα βασανά του και του στεναγμού αυτών ήκουσα και το στεναγμό του λαού μου άκουσα. Εσείς τι λέτε, άκουσε μόνο το παλαιό Ισραήλ, δεν βλέπει το νέο Ισραήλ και την ταλαιπωρία του, το σύγχρονο εμάς. Δεν βλέπει την κάκωση που επιχειρείται σε βάρος του λαού του από τους άρχοντες. Δεν τα βλέπει αυτά. Να είστε σίγουροι, κάποιος νέος Μωυσής θα βρεθεί να βγάλει το λαό από την Αίγυπτο της σκλαβιάς και την κάκωση. Να είστε σίγουροι. Θα αναφέρει η γραφή για να έχουμε μάτια να καταλαβαίνουμε. Και ότι περιμένει ο λαός τη λύτρωση. Και την περιμένει από ψηλά τη λύτρωση. Οι Αιγύπτιοι βέβαια δεν περιμένανε, οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, την έφερε ο Θεός όταν φτάσανε σε σημείο κακώσεως απροχώρητο. Να το προσέξουμε το πράγμα, λέει, το ξαναδιαβάζω, είδον τη κάκωση του λαού μου εν Αιγύπτο και του στεραγμού ήκουσα. Και κατέβη, εξελέστε αυτούς. Και κατέβηκα για να τους ελευθερώσω από τη σκλαβιά και από τα βασάνια. Αγαπάει τα παιδιά του. Τα αγαπάει τα παιδιά του. Γι' αυτό φωνάζουν όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό και είπαμε και την άλλη φορά. Έδωσε το μήνυμα μέσω του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ανοίξτε το, βρείτε στο τάμπλετ μέσα, μέσα στο γεγονό που παρουσιάστηκε σε έναν ιερέα, ο άγγελος μας που πήγαινε ο ιερέας να λειτουργήσει, μπήκε, το σταματάει στο δρόμο, του λέει με πέρατε και μένα, ναι. Ο άγγελος μας, του ιερέα που οδηγούσε, τον βάζει μέσα και του λέει να πεις στους Έλληνες να μην ανησυχούν,
για το τιμόνι είναι η Παναγία, το τιμόνι της Ελλάδος. Ειδών, είδων την κάκωση του λαού μου. Βλέπει ο Κύριος, βλέπει η Παναγία σκέπη. Και την στιγμή που τα παιδιά έχουν την απόλυτη, απόλυτη ανάγκη και χάνονται, θα έρθει. Είμαι, λέει, συνοριοφύλαξ. Εγώ σκεπάζω την Ελλάδα. Πες να μην ανησυχούν. Α, ναι, και το μεταξύ ρωτάει ο ιερέας, εγώ υπολόγισα πως είναι και ο ίδιος ο πατήρ Ανανιάς που το λέει. Λέει και γυρίζει και λέει, ελόγου σου ποιο είσαι που μου, ποιος είσαι που μου λες αυτό. Και απαντάει, είμαι ο Άγιος Κοσμάς Πετρός. Σε κάθε άλλα πράγματα, παροδείτε σε ό,τι ακούτε με απόλυτη εμπιστοσύνη. Σε άλλα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Σε αυτά υπάρχει εμπιστοσύνη. Πότε γίνεται. Ειδών δεν έχω υπόψη μου, αλλά το είδα στο ίντερνετ πριν από μερικούς μήνες και το έχω ξαναδεί, γιατί το έχει μέσα, περασμένο. Είναι περασμένο μέσα. Το λέει ο ίδιος ο πατήρ Ανανίας. Ε, βέβαια. Πώς το κάνουμε, έτσι. Και έχει πάει από χρόνια, έχει πει. Το έχω πει με άλλο τρόπο εγώ, το Αγίου Παϊσίου. Θα το επαναλάβω, το επαναλάβω. Δεν πειράζει. Καλό μας κάνει, τα καλά να επαναλαμβάνονται. Επί του Ιπποκρατίας γράφει στο βιβλίο ο Αγίος Παΐσιος, πέμπτον στη σειρά, δεύτερο είναι στη σειρά. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Σταφ, έξι, το όπως είναι, ο δεύτερος τόμος είναι, που ονομάζεται πνευματική αφήμιση στο βιβλίο του Αγίου Παΐσιου. Γράφει λοιπόν στη τέταρτη σελίδα περίπου αρχή, ότι επί του Ιπποκρατίας το όρος είχε αδειάσει από μοναχούς. Κάποιος μοναχός κατέβαινε από ψηλά που είχε μείνει στο όρος, σκούπιζε μια εκκλησία, ένα καθεδρικό ναό στο μοναστήρι Βύρων και όπως σκούπιζε, αχ Παναγία. Όλοι οι μοναχοί είναι έξω, ερήμος ήταν ο όρος. Βλέπει από το ιερό, γράφει στο βιβλίο που ήταν ήγη. Μια γυναίκα από το ιερό έρχεται με μαύρα και του λέει, δώσε μου τη σκούπα που σκουπίζεις, εσύ δεν σκουπίζεις καλά. Σκουπίζει. Του δίνει τη σκούπα, χάνεται από το ιερό. Μετά κατάλαβε την Παναγία. Τρεις ημέρες μετά καταγράφηκε ο Παΐσιος. Τρεις ημέρες. Ήρθε φυρμάνι από την υψηλή πύλη στην Κωνσταντινούπολη, από το Πασά. Όλοι οι στρατιώτες στο όρος να βγουν έξω. Και συμπληρώνει ο Παΐσιος. Έτσι θα βάλει σκούπα ο Θεός και θα καθαρίσει την Ελλάδα. Γράψτε μου μέσα, ο πιστεύει ανοίγει, το βρίσκει. Τρίτη, τετάρτη σελίδα, το βρει. Και συνεχίζει παρακάτω, θα βάλει σκούπα ο Θεός. Αμέσως παρακάτω, το λέει, θα βάλει σκούπα ο Θεός. Αυτός είπε ότι πριν βάλει τη σκούπα, είπε και πώς θα φτάσουμε για να βάλει σκούπα. Θα ρίξει στάχτη. Θα μας ρίξουν στάκ, θα μας ρίξουν με τα κανάλια εννοείται. Ναι, θα μας κοιμήσουνε, να μην μπορούμε να κοιμηθούμε καθόλου. Και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Το γράφει όμως παραπάνω από εκείνο που να το καταλάβουμε, αυτά είναι, ας το πω, προφητευμένα από τον Άγιο Παΐσιο, όπως τα ακούτε ακριβώς, προφητευμένα. Και δίνει και τη λύση ο Άγιος Παΐσιος. Το χέρι του βάλει ο Θεός. Τώρα το πώς και δεν μας ενδιαφέρει, θα το βάλει το χέρι ο Θεός. Εγώ το ξέρω απόλυτα. Γιατί έχει πει ο Παΐσιος, 99 και μόνο έχει γίνει. Το ένα δεν έχει γίνει μόνο από αυτά που έχει πει. Ένα μόνο δεν έχει πει. Δεν έχει γίνει μόνο από αυτά που έχει πει. Το εκατοστό. Και θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, αυτά εξ αφορμής και είναι όντως μέσα στην πραγματικότητα είδων την κάκωση του λαού μου. Βλέπει. Είδε τότε στην Αίγυπτο τους Αιγυπτίους, τους Ισραηλίτες που μαστιγώνονταν, κουβαλάγανε πλήθους λέει εκεί και μαστίγει ο γερό, σκλάβοι ήταν, λέει βλέπω εγώ την κάκωση και κατέβηκα λέει, του εξελέστε. Κατέβη, το επαναλαμβάνω, κατέβη, του εξελέστε. Κατέβηκα για να τους λυτρώσω. Αυτό θα γίνει και τώρα. Η Γραφή όταν γράφει κάτι
δεν το γράφει για αυτούς που έχουν φύγει, το γράφει για εμάς που ζούμε. Κάθε φορά, και το λέει και το άλλο, κάθε φορά που αμαρτάνουμε, εμείς δημιουργούμε την κατάσταση της τιμωρίας. Δεν τη δημιουργεί ο Θεός, η κακία μας, η φορά μας. Και ο Θεός, όταν βλέπει μερικούς και απλώνουν τα χέρια ψηλά, έρχεται και κάνει το καλό. Συνεπώς, και η βάτος φωνάζει, καθαριστείτε, μετανοήστε, επιστρέψτε. Αλλιώς δεν γίνεται. Και ο Θεός καθαρίζει και μας απαλλάσσει και μας διπλώνει από το κακό. Πρώτα το εσωτερικό και μετά το εξωτερικό. Να θυμίσω το, τι πραγματικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν έκανε καλά το παράδειγμα, του είπε αφέονται σε αμαρτίες σου πρώτα. Και μετά του είπε τώρα που σε καθάρισα, σήκω και περπάτα. Έτσι είμαστε μέχρι εδώ βουτυγμένοι όλοι μας. Θα καθαριστούμε όσοι καταλαβαίνουμε με τη βοήθειά του και μετά κατέβει του εξελέστε ημάς. Ήρθα για να σας απαλλάξω από τα βασανιστήρια που έχετε. Όλοι δεν το καταλαβαίνουν. Ο Κύριος μιλάει για το μικρό ποίμιο πάντοτε. Γιατί λέει εγώ έχω μικρό ποίμιο. Δεν με ακολουθεί μεγάλο ποίμιο. Στους 100 αντιλαμβάνουμε 5 το πολύ. Δεν είναι παραπάνω οι συνειδητοί χριστιανοί και πολλοί είναι 5. Για αυτούς τους 5 θα έρθει η σωτηρία και στους άλλους. Μαζί με το ξερό που λέμε, μαζί με το χλωρό θα σωθεί και το ξερό. Ανάποδο, θα το πω ανάποδο καταλάβετε. Κοιτάξτε δε κάτι, είπε κάτι φοβερό ο Κύριος. Για να έχουμε και τη γνώση εδώ στο μυαλό μας. Είπε, περίμενε να το σταυρώσουμε. Τώρα αν είναι λίγο πρωτοπάθος, αν είναι λίγο πιο μπροστά, είπε, αφού προφήτευσε τι θα συμβεί, θα το πω στη γλώσσα την απήγη, θα το πω στα χέρια, στον Ευαγγέλιο. Είπε στη συνέχεια μετάς του, δεν καταλαβαίνετε, αν σε μένα που είμαι χλωρός και δεν καίγομαι, στα ξερά που είστε εσείς οι άλλοι και θα με σταυρώσουνε, παρότι είμαι αθώος, εσείς που είστε μέσα βουτυγμένοι στην αμαρτία, τι θα περιμένετε να γίνει, ή εν το χλωρό συνέβη, εν το ξερό, τι γενέστε, τι με γενέστε. Έτσι το είπε αυτόν τον τρόπο, του λέει, σε μένα λέει, εγώ είμαι αθώος. Και όμως, εγώ αθώος κρεμάστηκα για την κακία. Εσείς που κάνετε την κακία μέσα στην κακία, τι θα πρέπει να περιμένετε. Αυτή η επιρροή μας που περνάμε τώρα. Είναι μια δοκιμασία που λένε όλα τα στόματα των Αγίων των Σύγχρονων ότι θα φύγει. Να το χωνέψετε αυτό το πράγμα. Το πώς και πότε μην το ζητάτε. Είναι στο Μωυσή που προσπαθούσε να κατανοήσει το όραμα γιατί δεν μπορούσε. Και κατανόησε όσο μπορούσε βέβαια, όσο του δώσε ο Θεός. Και εμείς κάποια στιγμή θα καταλάβουμε αν ζούμε ορισμένα πράγματα από αυτό που λέγονται τώρα εδώ πέρα. Τι ώρα είναι? Παρατέταρτο. Παρατέταρτο. Λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Λοιπόν. Τον Μωυσή λοιπόν, που τον έκανε αρχηγό ο Θεός, που ήταν και εγκληματίας, ήταν εγκληματίας. Αφού χτύπησε άνθρωπο και τον σκότωσε. Ναι. Τον Μωυσή που τον αξίωσε να ανέβει στη βάτο, να μπει με στη βάτο που κεγόταν και δεν κάηκε. Δεν κάηκε. Λέει αυτόν τον Μωυσή που τον αρνήθηκαν στη συνέχεια οι Εβραίοι. Που τον αρνήθηκαν. 40 χρόνια συνέχεια από το στην έρημο τι έγινε. Από εδώ λέγε ο Μωυσής, στα είδωλα πηγαίναν αυτοί. Ναι, θυσίαζαν στα είδωλα. Από εδώ, από εκεί πήγαιναν αυτοί. Αυτόν ο Θεός έβαλε να κυβερνήσει. Όμοια θα έρθει και τώρα. Από Θεού θα έρθει αυτός που θα αλλάξει τα πράγματα. Αυτά είναι οι λεγμένα, τα έχω δει κι αλλού και έχουν μπει και σε βιβλία και είναι γραμμένα, τα έχω διαβάσει. Αναμένεται λοιπόν αυτός που θα είναι καθαρός, δεν θα είναι σαν αυτούς που είναι σαν και εμάς σήμερα. Ή μπορεί να είμαστε χειρότεροι εμείς, αλλά δεν είμαστε άρχοντες. Λοιπόν, τούτο τον Μωυσή, όνειρνήσαν το, τον αρνήθηκαν ο Ισραηλικός λαός. Τον αρνήθηκαν και του είπαν, τι σε κατέστησε άρχοντα και δικαστή, ποιος σου είπε να αναλάβεις
εισάγοντα. Και δικαστής ο Μωυσής. Mm. Είχε τις εξουσίες όλες, τη δώσε ο Θεός. Εμείς δεν σε διάλογο τίποτα. Και τον γνωρίσει ο Θεός από ψηλά. Η ανθρωπότητα παραλαμβάνει τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Αλλά κοιτάξτε, δείτε κάτι. Λέει, γιατί μωρέ να μην το αφαιρέσει εδώ σε αυτό το κακό ποιό από τη μέση, κάτι σου κακό. Οι πατέρες δίνουν μια απάντηση και λένε, αν είχε αφαιρέσει προγόνους αμαρτωλούς από τη ζωή, γιατί κάνανε κακό ο Θεός, από τους οποίους αργότερα γεννήθηκε η Παναγία, λέει, αναφέρει τη Ρουθ στο Μαρθιάνο Ευαγγέλιο, ήταν πόρνη η Ρουθ, ήταν πόρνη ήταν η Ρουθ. Όχι η Ρουθ, η Ραβ, η Ραβ, η Ραβ, λοιπόν, η Ραβ ήταν πόρνη, κάνω λάθος εγώ, συγγνώμη. Όχι, Ρουθ ήταν άλλη υπέρπιση. Η Ραβ, παπορώ, αρχίζει και το μπέρδεψα. Η Ραβ λοιπόν πόρνη, προγιαγιά του Κυρίου. Αν δεν τιμωρούσε ο Θεός που ήταν πόρνη, θα έκαμε την Παναγία, θα έκαμε τον Χριστό. Πολλές φορές ζητάμε να κάνει κακό σε κάποιον που δεν ξέρεις από τον απογονό του θα γεννηθεί ένας μεγάλος ευεργέτης που θα είναι καλός άνθρωπος. Γιατί δεν αποκλείεται που λέει ο λαός από αγκάθι βγαίνει ρόδο. Πώς το κάνουμε. Η σοφία του Θεού μπορεί από το μαύρο να βγάλει άσπρο, από το κοκό να βγάλει καλό. Για μας είναι έτσι, για τον Θεό δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν με εμάς. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τον αρνήθηκαν σαν άρχοντα και ο Θεός αυτόν όρισε, τον Μωυσή, να είναι άρχοντας. Τούτον ο Θεός όρισε άρχοντα και δικαστή. Απέστειλεν εχειρή αγγέλου του οφθέντος αυτό εν τη βάτω. Τον έστειλε, λέει, σαν άρχοντα, με το στόμα του αγγέλου, του ίδιου του Θεού δηλαδή, που είδε στην βάτω που φλεγόταν, αλλά δεν κεγόταν. Λοιπόν, τελείωσα, αλλά θα πω συνοπτικά με δύο κουβέντες το εξής, ότι μέσα από οποιαδήποτε περιπέτειά μας κρύβεται ένα μεγάλο καλό. Ένα πολύ μεγάλο καλό που εμείς δεν γνωρίζουμε. Και να πω το πράγμα που διάβασα σε ένα βιβλίο. Μέσα από κάποιο δεινό ή φοβερό ή κάποια δυστυχία που ο Θεός επιτρέπει, κρύβεται ένας μεγάλος παράδεισος. Λέει ο Άγιος Νικόλας Βελεμίρεβιτς, αυτό που εσύ απέφιασε γιατί βλέπεις αντιστοιχεία, είναι η μεγαλύτερη ευτυχία του Θεού. Και αυτό που εσύ βλέπεις ευτυχία είναι κάτι κακό για σένα, γιατί αλλιώς βλέπει ο Θεός είναι εσύ. Αλλά άστο στα χέρια του Θεού, μέχρι όπου δεις αυτό που λέει, κατέβηκα για να σε ελευθερώσω από τα δεινά σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και εσύ βοήθα στην εσωτερική σου λύτρωση για να φύγω και τα πάνω σου. Άκουγα ένα θαύμα του Αγίου Νεκταρίου. Ένα θαύμα ενός παραλίτου σούπερ. Το έχουμε ξανακούσει πάνω και αυτό. Αλλά το είδα και στο τάμπλετ. Ένας εντελώς παράλυτος σε πολεμικές επιχειρήσεις τον έκανε καλά ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν θα απολυλογήσω. Λέει, πήγα και ζητούσα, ήρθε καταρχάς ένας από το περιβάλλον του Αγίου Νεκταρίου, ο Όσιος Φιλόθεος Βερβάκος, και τον κάλεσε και του λέει ποιος είναι αυτός, ο παράλυτος, και του είπα θα έρθασε πάνω σε πάνω στον Άγιο Νεκταρίο. Θα έρθει, θα έρθει, λέει. Δεν πάσε με τόσο, μην τα απολυλογώ. Ο Άγιος πήγε στην εκκλησία. Φαίνεται εκεί ο Θεός τον έλυσε από μέσα. Το αισθάνθηκε τόσο δυνατά που λέει από τη στιγμή εκεί, το λέει ο Κύριος καθαρά, από τη στιγμή που ένιωσα εσωτερικά λύτρωση, του λέγα Θεέ, άσε με έτσι, μη με κάνεις καλά. Το τραβάνεσαι. Άσε με έτσι, μη με κάνεις καλά. Είμαι καλά, έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, τον πάνε στη μάντρα με τους αμαρτωλούς που ήταν και ήταν παραμονή μια γιορτή μεγάλη, δεν θυμάμαι, για Παρασκευή, δεν ξέρω τι ήταν. Λέει στον γιατρό, αύριο θα συγκεντρωθείτε όλοι στην εκκλησία.
γιατί εγώ θα γίνω καλά. Βρε, του είπε το όνομά του ο γιατρός, ο διευθυντής. Εσύ στο μυαλό δεν πάσχεις, του λέει. Πάσχεις στο σώμα. Πώς να λες τέτοιες κουταμάρες μεγάλες, εγώ τους λέει, αύριο θα γίνω καλά. Το πάνε στην εκκλησία, με το καροτσάκι. Κάποια στιγμή, αφού τελείωσε τι είχα να κάνω μέσα στην εκκλησία, λέει στους φαντάρους, γιατί για φαντάρους δίπλα του ήταν αξιωματικός εκείνος, τον περιποιόντουσαν. Εντελώς παράλυτος. Είχε φάει εδώ. Το σφαίρα, δεν ξέρω τι είχε φάει, δεν είχε φάει παράλυτο. Εντελώς. Λέει, σηκώστε με πάνω. Πώς να σηκώσουμε, εγώ δεν μπορείς. Μπορώ. Για να φαντάσουμε, λέει, μπορώ. Από εκεί πέρα, το μπορώ το λέει τούτο. Το σηκώνα πάνω. Δώστε μου διαταγή, ένα στο αριστερό, δύο στο δεξί. Για να πάρει μπρος, λέει ο εγκέφαλος, τους λέει, που δίνει τις διαταγές. Ένα αριστερό, δύο δεξί. Ένα, δύο. Χαμός έγινε από τους παραγγείλους μέσα. Και εμείς καλά, και εμείς καλά, και η σειρά σας θα έρθει, παιδιά. Λοιπόν, όταν βλέπουμε, παιδιά, ότι εμείς βουλιάζουμε, το καράβι το έχει ο Θεός στα χέρια. Έχει τη δύναμη να μας βγάλει. Όπως έβαλε και τους Αιγυπτίους. Αμήν. Έχουμε καλά σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή είμαστε. Παρακαλώ, καλά δεν. Κι άλλοι είναι, αλλά αφού δεν έρχονται, τι να κάνουμε. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτρε μόνο της ουρανής αγίας το όνομά σου, έρθε το βασιλεία σου και εγγύη το θέλημά σου, ως ουρανό και ευγύης, τον άρτη μόνο των εμπειρούσεων, δώσ' μη σήμερα και άφησε μη τα αφηλήματα ημών, ως και εμείς αφήραν τις ελεύθερες μου, μη εσπιδένεις άφρανε μου, αλλά ρίξε μας από τον Υιό. Γευχόν, Παναγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεύθερες δώσον ημάς. Αμήν. Τι θέμα? Θέμα, η έξοδος από τη σκλαβιά μας. Η έξοδος από τη σκλαβιά μας. Έτσι πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω, κάτι πήγα, μην με κοψήσει. Με έκοψε.